Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε στο παγετό ο οποίος εκδηλώθηκε στις 17 Μαρτίου. Η ενημέρωση η οποία έχω από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να τελειώσουμε με το συγκεκριμένο ζήτημα και γιατί θέτεται στην ερώτησή σας και γενικότερα ζητήματα, αλλά για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι η εξής. Κερασοκαλλιέργειες, πρώιμες ποικιλίες, ορισμένες από τις καλλιέργειες δεν βρίσκονταν στο στάδιο της άνθησης. Επομένως, σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης, αυτές οι καλλιέργειες, δηλαδή για ζημίες οι οποίες προξενούνται σε καρποφόρα δέντρα από το παγετό πριν από το στάδιο την έναρξη άνθησης, άνοιγμα πετάλων, δεν καλύπτονται. Για τις υπόλοιπες κερασιές είχε ξεκινήσει το στάδιο της άνθησης, ήταν επομένως σε καλυπτόμενο στάδιο, παρά τάτω δεν διαπιστώθηκαν ζημίες με αποζημιώσιμα ποσοστά. Για τα αχλάδια δεν παρατηρήθηκαν ζημίες με αποζημιώσιμα ποσοστά. Το φαινόμενο της μερικής παραγωγής στα επιτραπέζια αχλάδια παρατηρείται και σε άλλες περιοχές, στις οποίες όμως δεν σημειώθηκαν αρνητικές θερμοκρασίες. Στα επιτραπέζια αχλάδια της περιοχής παρατηρήθηκαν από τις επισημάνσεις μη κυτολογικές προσβολές από ψευδομονάδα. Για τα βιομηχανικά αχλάδια, από τις επισημάνσεις διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο την περίοδο του παγετού και επομένως δεν καλύπτονται ασφαλιστικά. Για την πορεία εξέλιξη των κερασοκαλλιεργειών, παρατήθηκε από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ μειωμένη παραγωγή, η οποία όμως κυρίως οφείλεται σε κακή ανθοφορία ή ελλειπή επικονίαση, ενώ στα αχλάδια η μείωση κυρίως οφείλεται σε μυκητολογικές προσβολές. Τα ανωτέρω αίτια δεν καλύπτονται από τον κανονισμό ασφάλισης. Επομένως, ο κανονισμός ασφάλισης θέτει το πλαίσιο με το οποίο μπορεί να αποζημιώσει ο ΕΛΓΑ. Οι εκτιμήσεις που κάνουν οι ειδικοί γεωπόνοι, οι οποίοι βλέπουν την προσβολή και τη ζημία, είναι οι συγκεκριμένες και επομένως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ασφαλιστικό περιθώριο, ασφαλιστική δυνατότητα, δυνατότητα ασφαλιστικής καλύψεως. Τι είναι εκείνο το οποίο μένει αποζημιωτικά? Αποζημιωτικά μένουν δύο διαδικασίες στην συνεχεία. Η μία είναι η διαδικασία των ΨΕΑ. Η διαδικασία των ΨΕΑ, στην οποία θα μπορούσαν να υπαχθούν ζημίες, είναι συγκεκριμένη, αλλά έχει επίσης συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι ότι θα πρέπει η παραγωγή του έτους να ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος καλλιέργεια σε επίπεδο νομού σε ποσοστό 30% και πάνω, να τεκμηριώνεται επιστημονικά η επιτροπή ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης, όχι συνδυασμού πολλών, τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθήκων ως δυσμενών, να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμιση των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και για τις ασθένειες να τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα κατά πολέμησης ασθένειας και να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες και τεχνικές. Θα εξεταστεί λοιπόν, εφόσον αποκλείουμε την αποζημίωση από την ΕΛΓΑ για τους λόγους σας είπα, η δυνατότητα υπαγωγής σε ΨΕΑ, αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις.